Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Ο Αλέξης κάνει στο αυτοκίνητό του βιολογικό καθαρισμό και συνεχίζει τις δραστηριότητες του σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Την ίδια στιγμή η Μαργαρίτα τηλεφωνεί στον Γεράσιμο και ψάχνει να τον βρει, χωρίς να πηγαίνει το μυαλό της στο κακό. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον Χρήστο και τον ανακρίνει. Η θέση του φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολη καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει να τον καθοδηγήσει πριν οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Ο Φίλιππος προσπαθεί για μια ακόμα φορά να πείσει τη Βασιλική να τον συγχωρέσει, αλλά αυτή παραμένει ανένδοτη. Μέχρι που ο Στάθης εσκεμμένα της βάζει μια ιδέα που δεν είχε περάσει καν από το μυαλό της. Ο Δημοσθένης έχει πάει στην Αθήνα και προετοιμάζει εκδικητικό χτύπημα στο σπίτι του Κεφάλα. Η Μαργαρίτα μαθαίνει από τον Λυκούργο και τη Χάιδο το τραγικό νέο για τον χαμό του Γεράσιμου. Και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!